Μάκιο του Υπουργείου Αθλητισμού και εγώ προσωπικά επισκεφτόμαστε σήμερα τη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε από το Καφαντζόγλιο για να δούμε τις εγκαταστάσεις, για να δούμε τα αποτελέσματα μιας προσπάθειας η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και επιταχύνουμε το τελευταίο διάστημα για τον αθλητισμό συνολικά στη Βόρεια Ελλάδα με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Εξαριστερόμενο ο πρόεδρος, τον γνωρίζετε, του Καφαντζογλίου και εκδεξιώνουμε επίσης ο γνωστός, το σύμβολο του αθλητισμού, ο Άγγελος Χαριστέας. Ξεκινάω με μία ευχή που νομίζω ότι εκφράζει όλους τους Έλληνες. Ανεξαρτήτου ομάδας, ανεξαρτήτου περιοχής, σε όλη την επικράτεια. Όλοι στέλνουμε την ευχή μας στον τραυματισμένο από την εγκληματική ενέργεια αστυνομικό μας, που αυτή τη στιγμή δίνει τη μάχη για τη ζωή και ευχόμαστε όλοι να τα καταφέρει να κερδίσει αυτή τη μάχη και ταυτόχρονα να δώσουμε κουράγιο στην οικογένειά του. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, αλλά και αποφασισμένοι. Αυτά τα θλιβερά, άσχημα, απαράδεκτα φαινόμενα της αθλητικής σε εισαγωγική βίας, που δεν είναι αθλητική πλέον, αλλά ένα κοινωνικό φαινόμενο που φεύγει έξω από τα γήπεδα, να τα αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Στη μάχη αυτή έχετε δει ήδη ενέργειες. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και θα ρίξουμε όλα τα όπλα που διαθέτουμε στη μάχη. Είδατε και εμένα και τον Υπουργό Προστασίας Πολίτη να πηγαίνουμε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Γνωρίζετε ήδη ότι νέες πρωτοβουλίες θα αναπτυχθούν που έρχονται να συμπληρώσουν ήδη πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα. Όπως παραδείγματος χάρη το πολύ αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο εναντίον της αθλητικής βίας που έγινε το 2022, το πιο αυστηρό στην Ευρώπη με ένα ιδιώνυμο το οποίο ισχύει. Είδατε παραδείγματος χάρη ελέγχους οι οποίοι μετά την τηλεφωνική ενέργεια που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη επεκτάθηκαν σε όλη την Ελλάδα και γίνονται όσο ποτέ στο παρελθόν και βλέπετε και γνωρίζετε ότι ήδη νέα νομοθετική πρωτοβουλία το επόμενο διάστημα θα δημιουργηθεί με σκοπό να βελτιώσουμε ό,τι υπάρχει μέχρι σήμερα με ένα σκοπό να αντιμετωπίσουμε αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο.